Focus 103,6. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρυσοβελόνη. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά. Καθοδόν προς την πλησιάζω προς τη Βουλή. Mm-hmm. Πλησιάζετε προς τη Βουλή. Για πες μας, τι συνέβη, πώς εσείς εξηγείτε με τις Κοιτάξτε να δείτε, θα το έλεγα ως κεραυνό ενετρία, διότι και εγώ το πληροφορήθηκα από τον πρόεδρο του κινήματος. Πότε? Πριν από μία ώρα περίπου. Βεβαίως δεν υπήρξε τις προηγούμενες μέρες, και αυτό είναι που εμένα μου δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά, καμία ούτε καν προαναγγελία ή υποψία της κίνησης αυτής. Πιστεύετε ότι είναι οργανωμένη κίνηση και από τους δύο? Θα περίμενα τουλάχιστον μια έντιμη, εφόσον θέλουν να παραιτηθούν να αναξαρτοποιηθούν, μια έντιμη αναξαρτοποίηση. Και όταν το λέω αυτό, εννοώ το εξής, ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την κίνηση και κάτω από τις συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται, οι συγκεκριμένοι προδίδουν αφενός μεν το λόγο που τους ψήφισε και τους έστειλε στη Βουλή, και από την άλλη πλευρά βεβαίως το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας, και βεβαίως εκείνος από την κοινοβουλευτική ομάδα, όλοι δίνουμε τη μάχη μας τώρα εν ώψη των εκλογών και τοπική αυτοδιοίκηση και των ευρωεκλογών, και βεβαίως κάποιοι, μεταξύ των οποίων και εγώ, ηγούνται και ψηφοδελτίων είτε για την περιφέρεια είτε για το Δήμο. Για πέστε μου, κύριε Χρυσοβελόνη, εσείς πιστεύετε, δεν μας ακούτε μάλλον. Μάχη, ορίστε. Μας ακούτε? Ναι, κάνατε μια διακοπή, πέστε μου. Ναι, κάναμε μια διακοπή για να σας θέσουμε ερωτήματα. Για την κυρία Γιαταγάνα, υπήρχε αν θέλετε, υπήρχαν κάποιες ενδείξεις ότι εκφράζει μια δυσφορία για μια σειρά θεμάτων σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη, σε σχέση με άλλα ζητήματα κλπ. Κοιτάξτε να δείτε, να σας ο πω. Ο κύριος Γιωβάνο, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω το ερώτημά μου. Συγγνώμη. Ο κύριος Γιωβανόπουλος ήταν γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήταν γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα μια θέση ειδικής ευθύνης. Ακριβώς. Μια θέση δηλαδή άμεσης επικοινωνίας καθημερινά, να μην πω 10, 15, 50 φορές με τον πρόεδρο, τον κύριο Κάμενο, έτσι δεν είναι? Και με εμένα προσωπικά που ήμουν αναπληρώτρια. Αναπληρώτρια. Τώρα εσείς με αυτό που λέτε υπονοείτε ότι έχουμε ένα σχέδιο στο οποίο χρησιμοποιούνται εν γνώση τους οι δύο βουλευτές για τη διάλυση των ΑΝΕΛ και να χτυπηθεί ο Καμένος? Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο, γιατί δεν ξέρω, και επομένως θα ήταν εντελώς επιβόλαιο από τη δική μου πλευρά να ισχυριστώ κάτι τέτοιο. Δεν έχετε τέτοια πληροφόρηση. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ναι. Όταν ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδος, όπως και εσείς είπατε, είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει αυξημένες ευθύνες και, εν πάση περιπτώσει, του έχει εμπιστευτεί ο πρόεδρος και το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδος, μια θέση πάρα πολύ σοβαρή, με πάρα πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Όταν λοιπόν όλες τις προηγούμενες μέρες που είχαμε συναντηθεί αρκετές φορές, και εγώ με τον κύριο Γιωβανόπουλο είχα συνομιλήσει αρκετές φορές, δεν άκουσα ποτέ να μου πει ότι θα έχει πρόθεση να εξαρτηθεί. Δεν είχε καταθέσει δηλαδή στα συλλογικά όργανα, κυρία Χρυσοβελόνη? Ξέρω το εξής. Ναι, δεν είχε καταθέσει, αν με ακούτε λίγο. Ναι. Δεν είχε καταθέσει στα αρμόδια όργανα κάποια διαφωνία του για κάποιο χειρισμό? Όχι. Για κάποια δήλωση καμία. Του κ. Καμένου κλπ. Καμία. Και να πω και το εξής, ναι, ότι κάνουμε κάθε εβδομάδα τη λεγόμενη άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή εκτός, ναι, από την κανονική κοινοβουλευτική ομάδα, έχουμε καθιερώσει να κάνουμε κάθε εβδομάδα τη λεγόμενη άτυπη, ώστε να συζητούμε τα θέματα επικαιρότητας που υπάρχουν και να λύνουμε οτιδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται. Όταν λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα, στην οποία ήταν και οι δύο παρόντες, και τίποτα τέτοιο δεν διεφάνει, mm-hmm, από εκεί και πέρα τι να σας πω? Έχω πάρα πολλά ερωτηματικά, ας πούμε. Ναι, το προηγούμενο διάστημα. Για αυτή την συμπεριφορά. Mm-hmm. Το προηγούμενο Αλλά, διάστημα. Λέω, ο κάθε βουλευτής, mm-hmm, έχει πολύ μεγάλη ευθύνη έναντι εκείνων οι οποίοι τον στέλνουν στη Βουλή. Αυτά τα συντονιολογία τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει, αλλά δυστυχώς λίγοι τα εφαρμόζουν, κυρία Χρυσοβελόνη. Να ρωτήσω για το εξής. Προσωπικά πια θεωρώ έντιμη στάση. Ναι, όχι της παρέτησης. Να παραδίδεις την έδρα σου. Mm-hmm. Της παρέτησης δηλαδή. Καλείτε τον κύριο Γιωβανόπουλο και την κυρία Γιαταγάνη να παραιτηθούν. Ακριβώς, και να παραδώσουν την έδρα τους. Σε Θεσσαλονίκη. Και σε εκείνους που τους στείλαν στη Βουλή, αλλά βεβαίως και στο σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας που δίνει τη μάχη του, και στο σύνολο των ανεξάρτητων Ελλήνων. Λοιπόν, να αποκαλύψω τώρα κάτι, κυρία Χρυσοβελόνη.
Ναι. Γιατί γνωριζόμαστε. Να πω ότι και με την κυρία Χρυσοβελώνη ήταν από τους τελευταίους λαβύριθους που είχα την χαρά να κάνω στην ΕΡΤΡΙΑ πριν από 13-14 μήνες. Μια πολύ ωραία εκπομπή. Ναι, ναι, η οποία ενθυλακώθηκε στο μαύρο. Αφήστε το αυτό. Χθες, προχθές, πήρα να μιλήσω με τον Βασίλη τον Καπερνάρο. Ναι. Ο Βασίλης ο Καπερνάρος μου λέει, ξέρεις, έχω αναλάβει μια ευθύνη υποψηφιότητας στο Δήμο Αθηναίων. Χθες σας λέω, χθες. Mm. Χθες, γιατί χθες, όχι χθες, προχθές. Τετάρτη σήμερα, Τρίτη, τη Δευτέρα, τη Δευτέρα. Mm. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, πάρε καλύτερα για τα θέματα αυτά, επειδή δεν τα παρακολουθώ της Βουλής, το γραμματέα της κοινωνικής ομάδας, τον κύριο Γιωβανόπουλο, εξαίρετος, εξαιρετικός κλπ. Πριν από 48 ώρες μου τα είπε αυτά ο Βασίλης ο Καπερνάς, τον οποίο τιμώ ιδιαίτερα. Έτσι, θέλω να το πω και σαν νομικό κλπ. Κλπ. Ναι. Που σημαίνει ότι τα στελέχη πρώτης γραμμής, ενώ και εσάς και τον κύριο Καπερνάρο κλπ, είχατε παντελή πλήρη άγνοια των προθέσεων Γιωβανόπουλου για τα Γάνα. Ακριβώς. Και μάλιστα να σας πω, εντάξει, ο κύριος Καπερνάρος, επειδή έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και πάρα πολλές υποχρεώσεις, παρά το γεγονός ότι και εγώ είμαι υποψήφια για την περιφέρεια Θεσσαλίας, ναι. Εν τούτης εγώ λόγω της ιδιότητός μου, ως αναπληρώτης γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, η επαφή με τον κύριο Γιωβανόπουλο ήταν, αν όχι καθημερινή, όπως καταλαβαίνετε, εξαιρετικά συχνή για να ρυθμίσουμε τα διαδικαστικά θέματα. Δεν σας είπε ποτέ κάτι να εκφράσει κάποια δυσαρέσκεια, τι είναι αυτό που είπε ο πρόεδρος, τι είναι αυτό που κάνουμε? Κοιτάξτε γιατί να δείτε, όχι, μισό λεπτό. Διαφωνίες, δυσαρέσκειες, όχι δυσαρέσκειες, διαφωνίες, διαφορετικές απόψεις, προβληματισμούς. Κατά καιρούς όλοι μας εκφράζαμε, αλλά εγώ προσωπικά ως αρχή, αν είχα κάποια ας πούμε διαφωνία ή οτιδήποτε, να το συζητούμε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Γι' αυτό γίνεται η κοινοβουλευτική ομάδα. Μάλιστα. Και πραγματικά μου είναι ακατανόητο, ας πούμε, και για ποιο λόγο όταν κανείς έχει μια διαφορετική άποψη, να το πούμε έτσι, δεν χρειάζεται να είναι μονίμως διαφωνία ή δυσαρέσκεια. Για ποιο λόγο αυτό πρέπει να συζητείται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας και όχι μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα? Να πούμε στους ακροατές μας που δεν το γνωρίζουν, μιλούμε με την κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη, την βουλευτή αναπληρώτρια γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, λόγω του ότι η επικαιρότητα φέρνει μπροστά μας το γεγονός της ανεξαρτητοποίησης των δύο συναδέλφων της, του κυρίου Γιωβανόπουλου από την Ιμαθία και της κυρίας Γιαταγάνα από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα να σας ρωτήσω, και για αυτό το ζήτημα μιλάμε, για αυτό το θέμα που προέκυψε, το γεγονός που έσκασε ως βόμβα πριν από μερικά λεπτά, οι δύο τους έχουν στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής? Κοινή επιστολή από ό,τι ξέρω. Κοινή επιστολή, μάλιστα. Ναι. Άρα δεν μπορεί να πάρθει πίσω. Το λέω γιατί έχω και το προηγούμενο της Ραχίλη, της Μακρύ, του Τέρες Κουί και λοιπά, που είχαν εκφράσει κάτι δυσαρέσκεια, αποστασιοποίηση ναι, και λοιπά. Είναι επίσημη. Αλλά είναι επίσημη, λέτε. Τώρα δεν μπορώ να την πάρουν πίσω. Τώρα δεν ξέρω αν θα την πάρουν πίσω. Υποθέτω ότι όποιος κάνει μια τέτοια κίνηση δεν έχει σκοπό να την πάρει, να την παίρνει πίσω. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Σας το λέω ότι περίμενα από τους δύο αυτούς συναδέλφους, ναι, τουλάχιστον έναν έντυπο τρόπο ανεξαρτητοποίησης και όχι αυτόν. Ο έντυμος τρόπος ανεξαρτητοποίησης, λέτε, είναι η παρέτηση. Αφενός μεν το να παραδώσει την έδρα σου, αλλά και από την άλλη πλευρά να έχεις δώσει κάποιες εξηγήσεις. Έτσι τώρα. Στην επιστολή, από ό,τι ξέρετε, δεν έχουν δώσει κάποιες εξηγήσεις. Δεν περιγράφουν τους λόγους για αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό στο διατάφτα. Όχι, είναι από ό,τι γνωρίζω, αν και δεν έχω δει το κειμενό, από ό,τι γνωρίζω είναι τρεις σειρές, ας πούμε. Είναι τρεις σειρές. Ναι. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα ερωτηματικά. Εγώ θα επιμείνω, δεν μπορεί η Μαρίνα Χρυσοβελώνη να μην κάτι έχει περάσει από το μυαλό της, ή αν έχει κάποια πληροφόρηση ή φημολογία ότι σας έχουν λέω ειλικρινά καμία. Και μάλιστα να πω και το τελευταίο, το οποίο έγινε την Παρασκευή, ναι, όπου με παρακάλεσαν, ενώ είχε οριστεί άλλος εισηγητής και μάλιστα η κυρία Γιαταγάνα σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου, ναι, Εσωτερικών, το οποίο έρχεται τώρα στην Επιτροπή. Ναι, το ξέρω. Μου ζητήθηκε να πάω εγώ πάλι εισηγήτρια. Γεγονός ότι ξέρουν ότι έχω μεγάλο φόρτο. Βέβαια, υποψήφια περιφερειάρχης. Στην ποιότητά μου στη Θεσσαλία. Ναι. Αλλά κανένας δεν μου είπε ότι ξέρεις, ας πούμε, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Απολύτως κανείς. Εσείς εικάζετε ότι μπορεί να υπάρχει κάτι που βάζει στο μυαλό σας πολιτικά, ότι μπορεί να έχουν προσεγγιστεί από κάποιο κόμμα?
Όχι, δεν θέλω να πιστέψω κάτι τέτοιο. Δεν θέλω να πιστέψω κάτι κάποιος τέτοιο. Λόγος θα υπάρχει. Ειλικρινά σας λέω, ναι. Ειλικρινά σας λέω ότι και για τους, αυτούς τους δύο, και τους δύο συναδέλφους, και τους εκτιμώ και εν πάση περιπτώσει είχα δημιουργήσει μια εντελώς διαφορετική άποψη και εικόνα για τα συγκεκριμένα άτομα. Καλά κάνετε και είστε προσεκτικοί να δούμε άκουσον μεν πάταξον ναι. Δε να τους ακούσουμε έτσι, πρώτα. Εγώ βέβαια θα επιδιώξω να έχω μια τουλάχιστον συνομιλία. Όχι, σας χρωστούν μια εξήγηση. Αλλά νομίζω ότι μας χρωστούν. Έστω και εκ των υστέρων σας χρωστούν μια εξήγηση. Μας χρωστούν μια εξήγηση, χρωστούν στους συναδέλφους στην κοινοβουλευτική ομάδα. Χρωστούν μια εξήγηση ξεκάθαρη και ανοιχτή σε εκείνους που τους ψήφισαν, τους εμπιστεύτηκαν και τους έστειλαν να τους εκπροσωπήσουν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ναι. Νομίζω ότι το χρωστούν. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χρυσοβελόνη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Focus 103,6.